Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Ήλιας Χατζηχριστοδούλου, υπογράμμισε πως η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Ελληνορωσικό Φόρουμ εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που αποτελούν και το μεγάλο στοίχημα του 2013. Η αγορά της Ρωσίας είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, αλλά επειδή μίλησε με την ξύλινη γλώσσα ο κ. Κιόβλος και πολύ καλά έκανε, εξάλλου έτσι πρέπει να μιλάμε. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή βρήκαμε έναν πελάτη στη Ρωσία και του στείλαμε τα προϊόντα. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες, δεν έχει καμία σύγκριση με μια εξαγωγή που θα κάνουμε είτε στην Γερμανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είναι μια χώρα που ζητάει όλα αυτά τα πιστοποιητικά, τα οποία μπορεί να εκδώσει βέβαια η εισαγωγία ο Ρώσος, αφού θα πάρει τα δείγματα, θα πάρει τους κωδικούς, σε ποιες κατηγορίες, σε κλάση ανήκουν, για να τα πάρει τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις που λένε. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια αγορά και τόσο μακρινή, δεν μπορούσε λοιπόν κανένα επιμελητήριο από μόνο του να μπορεί να κάνει μια τέτοια επαφή μεταξύ των επιχειρηματιών. Γι' αυτό λοιπόν ενώσαμε τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε να φέρουμε σε πέραση αυτό το εγχείρημα. Αυτό που θέλω να τονίσω και εγώ ιδιαίτερα, αυτό που είπε τελευταία ο κύριος Κλειόβλος εδώ, ότι το να έρθω να κάνω μία συνάντηση, χωρίς να έχω μία κάρτα, χωρίς να έχω ένα έντυπο, δεν μας παίρνει σοβαρά. Αυτό νομίζω ότι όσοι συμμετέχετε στις εκθέσεις θα το έχετε διαπιστώσει. Δηλαδή θέλει να δει ένα φάκελο, θέλει να δει ένα φόρτερ, να έχει την επιχείρηση μέσα, θέλει η επιχείρηση, καλό θα είναι να έχει μια ιστοσελίδα να μπορεί να την επισκεφτεί, να έχει επισκεψιμότητα, να δει τι ακριβώς παράγεις. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουμε στις εκθέσεις το βλέπουμε αυτό το πράγμα, το ζούμε καθημερινά και φυσικά βέβαια δεν είναι απλή διαδικασία το να στείλεις κάποια προϊόντα, το ξανατομίζω, στη Ρωσία, εάν δεν έχεις υποστηριχτές. Ο καθένας λοιπόν από μόνος του, που όλοι έχουμε αυτή τη στιγμή την αγωνία της επιβίωσης, και ξέρουμε και έχουμε πιστεί όλοι μας ότι αν δεν εξάγουμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι αν θα γίνει μια τέτοια συνάντηση το 2014, οι μόνοι που θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι είναι οι πολιτές των επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Από μόνος του λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με μια τέτοια αγορά. Μόνο με υποστήριξη ενός φορέα ή με τους φορείς, με τα επιμελητήρια, με την αστική εταιρεία εδώ, εμείς κτλ. Από την πλευρά του, ο κύριος Αλεξιάδης ενημέρωσε τους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά στην ενίσχυση της εικόνας τους για την αποδοτικότερη προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα ISO-MEN αναγνωρίζονται από τους Ρώσους επικοινωνιακά, αλλά δεν αναγνωρίζονται επισήμως από το ρωσικό δημόσιο, ας το πω έτσι. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να θέλουμε να πάρουμε μέρος σε μια B2B συνάντηση, να προετοιμαστούμε και λίγο πριν από αυτή τη συνάντηση για να έχει επιτυχία και αποτελέσματα. Να δω αν μπορώ να στείλω τα προϊόντα μου και πώς θα τα στείλω, με μεταφορικό μέσο οδικός, με πλοίο, με τι, να έχω μια ιδέα. Εάν αύριο ο Ρώσος μου πει με ενδιαφέρει τα προϊόντα σας, πόσο κοστίζουν, να μπορώ να το απαντήσω. Ποια είναι τα μεταφορικά παραδοτέα στη Ρωσία? Αυτό που προτιμούν οι Ρώσοι κατά κανόνα είναι παραδοτέα στην πόρτα τους. Είμαι διαθετημένος να τα παραδώσω στην πόρτα τους ή να τα παραδώσω στο λιμάνι τους ή στο λιμάνι. Όλα αυτά τέλος πάντων να είναι λίγο ξεκαθαρισμένα και είμαστε στη διάθεση να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι όσο μπορούμε. Ήδη οι Έλληνες επιχειρηματίες που είχαν μέχρι 31η Ιανουαρίου του 2013 δηλώσει συμμετοχή στο φόρουμ άγγιζαν τους 300. Ο κύριος Αλεξιάδης επεσήμανε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών στο πόρταλ του Ελληνορωσικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο είναι το www.ermispavlaforum.com. Οι Έλληνες επιχειρηματίες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα μπορούν μέσω του πόρταλ να βλέπουν ποιοι είναι οι Ρώσοι επιχειρηματίες και με ποιους επιθυμούν να έχουν συναντήσεις. Όσον αφορά τώρα τις επισκέψεις και την αξιοποίηση των επισκεπτών, το πώς θα αξιοποιήσει ο καθένας, δικό του θέμα. Ως προς τη διασφάλιση, όμως πάλι και εδώ για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούν να συγκριθούν. Δηλαδή, οι Ρώσοι που θα δηλώσουν, ας πούμε 100 Ρώσοι που θα δηλώσουν συμμετοχή,
και τελικά αυτοί που θα έρθουν τελευταία στιγμή θα είναι λιγότεροι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να μην πρημοδοτήσουμε τίποτε τους Ρώσους για να μην έρθουν Ρώσοι τουρίστες, αλλά να έρθουν Ρώσοι επιχειρηματίες. Υπάρχουν και άλλα φόρουμ που γίνονται οι εκδηλώσεις στην Ελλάδα που πρημοδοτούν Ρώσους για να έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή τους πληρώνουν τα αεροπορικά εισιτήρια κοινώς. Με αποτέλεσμα να έρχονται τουρίστες και όχι επιχειρηματίες. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία διευκόλυνση. Μόνο και μόνο για να έρθουν επιχειρηματίες και το μόνο που τους κερνάμε είναι το ετήσιμο γεύμα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δωρεάν παροχής συμβουλευτικής σε υποβαλλόμενα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα θέματα εκτελονισμού, ενώ με ένα μικρό κόστος θα παρέχεται μετάφραση στη ρωσική γλώσσα, στα στοιχεία των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματιών, ώστε το φόρουμ να έχει επιτυχία και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, κατέληξε ο κύριος Αλεξιάδης. Καλό θα είναι λοιπόν να κάνουμε την προσπάθειά μας. Εμείς ως επιμελητήριο δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να σας φέρουμε σε επαφή με τους αντίστοιχους επιχειρηματίες. Αφού όμως πρώτα εσείς και εμείς και εγώ είμαστε επαγγελματίας όπως και εσείς, να έχω κάνει την ανάλογη προετοιμασία. Δηλαδή να μπορώ την επόμενη στιγμή που θα συναντηθώ μαζί του να με δει σοβαρά. Παλιότερα που ισχύει ίσως και μέχρι και σήμερα, εάν δεν έχεις φίλο το Ρώσο, εάν δεν το γνώριζε την οικογένειά του και δεν σε γνώριζε, δεν σε δεχόταν για συνεργάτη. Αυτό αρχίζει και ξεπερνιέται πλέον, σιγά σιγά. Άρα, θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα για να μπορέσουμε, αν από τις 50 συναντήσεις που θα γίνουν από την Πιερία, καταφέρουμε και πετύχουμε στις 10, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μας. Αμέσως μετά ακολούθησαν ερωτήματα από τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τη διαδικασία, τους κλάδους ενδιαφέροντος κλπ. Που καλύπτονται στο φόρουμ. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το επιμελητήριο Πιερία, στο φόρουμ συνδιοργανώνουν ακόμη 18 ελληνικά επιμελητήρια, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, 5 ρωσικά επιμελητήρια και φορείς, ο ΣΒΕ, ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΣΕΒΕ.